Σε συναγερμό τέθηκε γύρω στις 8 χθες το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία από Πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Λάρνακα. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε στις 8 και 20 χθες το βράδυ για Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Γκρασά, στην επαρχία Λάρνακας. Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στη σκηνή με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν και άνδρες της ΕΜΑΚ. Το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν πραγματικά δύσκολο, καθότι στην ώρα εκδήλωσης της Πυρκαγιάς έπνεαν ισχυροί άνεμοι και εργάστηκαν περί τούτου και 4 γεωργικοί ελκυστήρες, οι οποίοι έκαναν αντιπυρική λωρίδα στα όρια της κατοικημένης περιοχής. Μία ώρα αργότερα η Πυρκαγιά είχε εντεθεί υπό έλεγχο. Από τη φωτιά κάηκαν 14 εκτάρια γης και μπάλες ανού. Από έρευνες της αστυνομίας προέκυψε μαρτυρία εναντίον παρέας 4 ανήλικων μαθητών ηλικίας 14 με 16 ετών, οι οποίοι άναψαν φωτιά για να ψήσουν φαγητό σε παρακείμενο πάρκο. Οι ανήλικοι παρουσιάστηκαν στον αστυνομικό σταθμό Αραδίπου με τους γονείς τους και έδωσαν κατάθεση.